Βρισκόμαστε στο 6ο Λύκειο Νέας Σμύρνης, στην αίθουσα της βιβλιοθήκης, όπου είχαν την καλοσύνη να μας φιλοξενήσουν για σήμερα ο διευθυντής του 6ου Λυκείου, κ. Κώστας Λαζαρίδης. Σας παρουσιάζω από δεξιά τους ανθρώπους που μας φιλοξενούν. Δεξιά μου λοιπόν είναι ο κ. Κώστας Λαζαρίδης Λυκειάρχης, ο κ. Λαγκίδης Γιώργος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του 15 μελούς του σχολείου, και από αριστερά μου είναι ο κ. Κιτσόλης Ζήσης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Διδαιμόνων, και ο κ. Δεσποτίδης Μάρκος, ο οποίος είναι ένας πρόσφατος απόφοιτος του 6ου Λυκείου, με πολύ αξιόλογες περγαμηνές ήδη αμέσως μετά το σχολείο. Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον σε όλους. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα ξεκινήσω με τον Λυκειάρχη, τον κύριο Λαζαρίδη. Γεια σας. Καλημέρα. Προσωπικά ευχαριστώ εσάς για την αποδοχή της συνέντευξης. Ο σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τις δραστηριότητες του σχολείου, τις πρωτοβουλίες του σχολείου σε μια δύσκολη εποχή οικονομικά, και για τους μαθητές και για τις οικογένειές τους, αλλά και για το σχολείο το ίδιο, άρα και για εσάς σαν άνθρωπο που το κατευθύνει, να αναδείξουμε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το σχολείο, αλλά να δώσουμε μια τελική ευχάριστη νότα ότι και τέτοιες εποχές οι άνθρωποι υπερισχύουν των προβλημάτων. Πράγμα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την επικαιρότητα, όπως αυτή έχει επηρεάσει όλη την εκπαίδευση, τουλάχιστον τους τελευταίους 6 μήνες με ένα χρόνο. Και ας ζητήσω την νεοσμυρνιώτικη ματιά σας, αλλά και τη ματιά σας στο 6ο Λύκειο. Έχουμε θέματα τα οποία σας απασχολούν και έχουν να κάνουν με τους σχολικούς φύλακες. Μπαίνω κατευθείαν στο ζουμί. Πόσο σας έχει επηρεάσει αυτό? Το σχολείο μένει αφύλακτο όλο το απόγευμα. Είναι σημαντικό αυτό. Μπαίνουν εξωσχολικοί, πηδάνε τα κάγκελα. Δεν είχαμε ευτυχώς καταστροφές, αλλά δεν ελέγχεται το σχολείο. Είναι σημαντικό. Βρίσκεται τσιγάρα ή οτιδήποτε άλλο? Ναι. Πολλές φορές στο κιόσκι που έχουμε στην αυλή υπάρχουν τσιγάρα, υπάρχουν μπουκάλια μπύρας για παράδειγμα, σκουπίδια από σουβλάκια κλπ. Χαρτιά δηλαδή. Υπάρχει φόβος, υπάρχει ανασφάλεια ή απλά λείπει ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να προλάβει κάποιες καταστασούλες? Είναι σαφές ότι λείπει το πρόσωπο και είναι σαφές ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Άρα σίγουρα υπάρχει θέμα ανασφάλεια. Ναι. Θα ρωτήσω κάτι το οποίο ρωτάω πάρα πολλούς συναδέλφους σας, είτε δημοτικού, είτε γυμνασίου, είτε λυκείου. Πιστεύετε ότι τελικά η ύπαρξη ενός σχολικού φυλάκα, που συνήθως ήταν και κυρίες, δημιουργεί φόβο στους εξωσχολικούς ή απλά είναι ένα σεβασμός ο οποίος χάθηκε? Σεβασμός, αναστολές για οτιδήποτε κακό, είναι σημαντική η παρουσία του. Θεωρείτε λοιπόν την παρουσία του σημαντική? Άρα λοιπόν η απουσία των σχολικών φυλάκων, η οποία βέβαια συμφωνούμε ότι είναι πανελλαδικό φαινόμενο γιατί καταργήθηκε ο συγκεκριμένος θεσμός, όπως και σε άλλα σχολεία δημιουργεί και σε εσάς κάποια προβλήματα. Έχετε παράπονα από τα παιδιά ότι βλέπουν πράγματα ή βλέπουν εξωσχολικούς που ενοχλούνται, τους ενοχλούν στις δραστηριότητές τους, ή όλα γίνονται μετά το πέρας του σχολείου? Μιλάμε για μετά το πέρας. Μόνο μετά το πέρας. Στη διάρκεια του μαθήματος δεν υπάρχει σχολικό αλίμονο. Άρα οι άμεσοι δραστηριότητες σας μέχρι το σχόλασμα δεν επηρεάζονται καθόλου? Όχι. Ούτε ζημιές έχετε δει? Όχι, όχι, ευτυχώς. Καθόλου να σπάσουν? Αλλά ξαναλέω, μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή μετά τις 2:30. Από πότε έχει καταργηθεί ο συγκεκριμένος θεσμός, από πότε δεν έχετε σχολικό φύλακα? Από την αρχή της, της φετινής χρονιάς λοιπόν. Κουβεντιάζοντας πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, μου είπατε και για κάποια θέματα επιστατών, για επιστάτη στο σχολείο. Δεν είχαμε ποτέ. Μου έκανε εντύπωση γιατί σας ρώτησα πόσο καιρό δεν έχετε και ποτέ. Μου είπατε ποτέ. Mm-hmm. Πώς το διαχειριστήκατε? Παρά αυτό το γεγονός ότι είμαστε το μεγαλύτερο λύκειο της Νέας Μύρνης σε αριθμό μαθητών. Πώς το διαχειριστήκατε λοιπόν διαχρονικά αυτό? Να σας πω, είχαμε την τύχη όλο αυτό το διάστημα να έχουμε μία μόνιμη καθαρίστρια, η οποία ερχόταν από το πρωί και εκτελούσε προς τιμήν της, και την ευχαριστούμε, και χρέη επιστάτη. Μάλιστα. Έτσι λύθηκε σε κάποιο βαθμό βέβαια το πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι το αίτημα για να έχετε επιστάτη το έχετε κάνει. Το έχει διατυπωθεί εδώ και χρόνια. Ναι. Τι απάντηση πήρατε? Ότι δεν υπάρχουν διορισμοί σε αυτό το χώρο, να πούμε έτσι. Άλλα σχολεία έχουν επιστάτες? Ναι, είχανε από προηγούμενα χρόνια και συνεχίζουν να τους έχουν. Απλά μείνατε χωρίς επιστάτη γιατί περιορίστηκαν οι προσλήψεις στο δημόσιο, έτσι? Εμείς είμαστε σχετικά νέο σχολείο. Προήλθαμε από το χωρισμό του Δευτέρου Λυκείου Νέας Μύρνης το 1995. Είμαστε λοιπόν σχολείο μετά το 1995 και δεν προβλέφθηκε ποτέ διορισμός επιστάτης στο σχολείο μας. Μάλιστα.
Δηλαδή, για να καταλάβετε, μια από τις δουλειές που δεν γινόταν αυτά τα χρόνια, γίνεται δηλαδή από εμάς υποχρεωτικά, είναι η μεταφορά των εγγράφων. Η διακίνηση των εγγράφων. Πρέπει κάποιος καθηγητής, που δεν είναι δουλειά του βέβαια, έτσι, ή ο ομιλών, να πάει τα έγγραφα στην προϊστάμενη αρχή, στο ταχυδρομείο, παντού. Έτσι. Κάτι που θα το έκανε, θα ήταν υποχρέωση του επιστάτη. Θέλω να ρωτήσω τον Γιώργο για το θέμα του επιστάτη και για το θέμα του σχολικού φύλακα. Εσύ που είσαι μέσα στο σχολείο πάρα πολλές ώρες την ημέρα, έχεις ακούσει γκρίνιες από τα παιδιά? Δεν έχουμε αυτό, λείπει εκείνο, συμβαίνει αυτό? Κοιτάξτε, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου καθημερινή, δεν φαίνονται συνέπειες της απουσίας του επιστάτη. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι τόσο καθαρό το σχολείο όσο ήταν πέρυσι. Πολλές φορές βλέπουμε από τσίγαρα και μπύρες άδειες από τα προηγούμενα απογεύματα της προηγούμενης ημέρας. Δεν επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τους μαθητές. Εντάξει, το περιβάλλον θα πρέπει να είναι πιο καθαρό, οι συνθήκες καλύτερες. Αλλά δεν επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του σχολείου. Οπότε οι μαθητές δεν έχουν μεγάλο θέμα πάνω σε αυτό. Οι εξωσχολικοί που μπαίνουν τα απογεύματα ή τα βράδια, που θα έχεις κάποια εικόνα, είναι τι ηλικίας? Κυρίως ηλικία άτομα ηλικίων, πολλές φορές και από και πάνω. Τα οποία μπορεί να έχουν και σχέση με παιδιά του σχολείου, ίσως και όχι. Τα οποία βρίσκουν το σχολείο σε ένα χώρο για να περάσουν τον χρόνο τους. Να κάνω την ίδια ερώτηση και στον Ζήση τον Κιτσούλη. Έχετε γκρίνιες από τα παιδιά σας ότι μπαίνουν εξωσχολικοί, βρίσκουν γόπες, μπουκάλια μπίρας? Έχετε τέτοια παράπονα σπίτι? Κοιτάξτε, στο σπίτι δεν υπάρχουν τέτοια παράπονα από τα παιδιά μας. Mm-hmm. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο σχολικός φύλακας, εμείς είχαμε σαν αίτημα να υπάρχει φύλαξη καθόλου τον 24ωρο, γιατί μέχρι τις 10 που υπήρχε η φύλαξη, έκανε μια μικρή, ας πούμε, αναστολή. Μετά τις 10 μπορούσε ο καθένας να μπει. Και το αίτημα μας και σαν γονείς, ας πούμε, ήταν το σχολείο να φυλάσσεται καθόλου το 24ωρο. Αυτό ήρθε ανάποδα και αντί να φυλάσσεται όλο το 24ωρο, δεν φυλάσσεται καθόλου. Διαμαρτυρηθήκατε και εσείς σαν σύλλογος γονέων και κηδεμόνων επισήμως? Βεβαίως διαμαρτυρηθήκαμε. Έχουμε κάνει και παραστάσεις και στο Δήμο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αλλά η απάντηση είναι τι? Καταργήθηκε ο θεσμός, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, έτσι? Υπάρχουν διάφορες, προσπαθούν να το, ότι θα γίνουν κάποιες προσλήψεις. Στην αρχή είπαν θα φέρουν τους δημοτικούς αστυνομικούς που φύγανε, μετά είπαν θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ, αλλά χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Ήταν όλα σαν υποσχέσεις. Μάρκος, να σας κρατήσω για το τέλος, για τα θέματα τα δικά σου. Έχεις αποχωρήσει από το σχολείο, άφησες μία, νομίζω, καλύτερη εικόνα και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη σημερινή κοινωνία μάλλον χειροτερεύουν την εικόνα την οποία θα βλέπεις σήμερα. Βέβαια, το σχολείο είναι εκπαίδευση, το σχολείο είναι άνθρωποι, είναι καθηγητές, είναι μαθητές και τα προβλήματα λύνονται τελικά. Οπότε μαζί θα μιλήσουμε στο τέλος για τις προσωπικές σου επιτυχίες. Γυρίζω στον κύριο Λαζαρίδη. Θα συνεχίσω να ασχολούμαι με τα προβλήματα της εποχής. Είδα ένα κηλικείο, πεντακάθαρο. Πρόσφατα πέρασε το υγειονομικό και τα βρήκε όλα μια χαρά. Επ' αυτού ήθελα να ρωτήσω, φαντάζομαι ότι ο έλεγχος είναι τακτικός. Έγινε και ήταν. Με τα δικά μου απλά μάτια είδα ένα χώρο ο οποίος είναι πολύ εξυπηρετικός. Παρέχει στα παιδιά ό,τι χρειάζονται? Νομίζω ναι, αλλά πιο αρμόδιος ο πρόεδρος. Ξανά λοιπόν στον πρόεδρο του 15 μελούς. Από το κηλικείο είστε ευχαριστημένοι, είναι ευγενικοί, έχουν προϊόντα και σχέση. Η κυρία που είναι στο κηλικείο είναι πολύ καλές με όλους τους μαθητές, δεν υπάρχει κανένα θέμα από κανένα μαθητή. Και εξυπηρετική και τα προϊόντα της πολύ καλά. Πες μου κάτι, μια και μιλάμε για το κηλικείο. Νιώθεις ότι υπάρχουν συμμαθητές σου οι οποίοι δυσκολεύονται να αγοράσουν κάτι ενώ θα θέλανε? Προφανέστατα, ναι. Υπάρχουν πολλές τις περιπτώσεις. Σε παλαιότερα χρόνια, και όσο είμαι και εγώ στο Λύκειο, τα προηγούμενα χρόνια, πολύ περισσότεροι μαθητές πηγαίνουν στο κηλικείο, αγοράζανε έστω και ένα φαγόσιμο. Αλλά φέτος έχουν μειωθεί κατά πολύ οι μαθητές που το κάνουν. Το έχω συζητήσει το θέμα και με την κυρία που είναι στο κηλικείο. Μου έχει απαντήσει πως πράγματι ισχύει αυτό. Αλλά είναι θέμα οικονομικό γενικότερα. Όπως όλη την Ελλάδα. Ναι. Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να δώσουν στους μαθητές τα απαραίτητα χρήματα ώστε να μπορέσουν να φάνε πρωινό εδώ πέρα.
Ωραία. Πίσω στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, λοιπόν. Είναι γνωστό ότι από το Σεπτέμβριο σε όλα τα σχολεία, φυσικά και στο έκτο λύκειο, είχαμε πρόβλημα με καθηγητές. Μιλώντας εκτός αέρα, είπαμε στον διευθυντή, μας είπε ο Λυκειάρχης, ότι το πρόβλημα λύθηκε. Το πρόβλημα στο λύκειο μας λύθηκε. Αλλά το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει στα υπόλοιπα σχολεία. Μόνο στην Αττική υπάρχουν 12.000 ώρες ακάλυπτες στα δημοτικά. Και υπάρχουν και πολλά προβλήματα από τους καθηγητές, οι οποίοι, συζητώντας μαζί τους, είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν σε δύο και σε τρία σχολεία για να διδάξουν, για να μπορέσουν να συμπληρώσουν το ωράριο. Και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Ας πούμε, δεν μπορεί ο γονιός να βρει τον καθηγητή, να μάθει τι κάνει το παιδί του, πώς είναι στο μάθημά του. Πώς το διαχειριστήκατε αυτό το θέμα από τότε που ξεκίνησε μέχρι σήμερα που λύθηκε? Δηλαδή, δεν γινόντουσαν μαθήματα, υπήρχε κενό? Τη διαχείριση την έκανε ο κ. Λυκειάρχης σίγουρα, αλλά εμείς σαν γονείς κάναμε πάλι παραστάσεις, πήγαμε και στην περιφέρεια, πήγαμε και στο Υπουργείο, κάναμε παραστάσεις. Οι απαντήσεις ήταν οι γνωστές, ότι δεν υπάρχουν χρήματα, ότι αυτό με τα λεφτά που έχει το κράτος αυτή την παιδεία μπορεί να προσφέρει, αυτός ο λόγος ανήκει στο γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Βασιλόπουλο, που μας το είπε, και είπε ότι, και επειδή είχαμε και ένα άλλο πρόβλημα με τις συγχωνεύσεις σχολείων, βέβαια όχι στη Νέα Σμύρνη, σε άλλες περιοχές, εκεί μας είπε ότι εγώ στο σχολείο όταν έκανα μάθημα ήμασταν 60 παιδιά και έμαθα γράμματα. Βέβαια, είναι μια προσέγγιση. Εξετάσουμε τις ανάγκες του τότε και τις ανάγκες του σήμερα, είναι τελείως διαφορετικές. Άλλες εποχές τελείως. Κύριε Λαζαρίδη, πώς διαχειριστήκατε αυτή την μη ύπαρξη κάποιων καθηγητών για δύο μήνες γεμάτους? Εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς. Οι βασικές ειδικότητες στο σχολείο μας ήταν στη θέση τους πριν καν το τέλος Σεπτεμβρίου. Λείπανε κάποιες λίγες ώρες. Αυτές καλύφθηκαν με συναδέλφους που έρχονται για λίγες ώρες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πρόβλημα κυρίως στην κατάρτιση του προγράμματος, διότι οι άνθρωποι αυτοί είναι σε τρία, σε τέσσερα σχολεία. Επομένως, πρέπει να γίνει συνεννόηση για το πρόγραμμα. Γενικά θα έλεγα ότι εμείς ήμασταν από τους τυχερούς. Είχαμε τον μεγάλο όγκο των καθηγητών ήδη από τα τέλη του Σεπτέμβρη. Κάποιες λίγες ώρες καλύφθηκαν στη συνέχεια. Υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, λύθηκαν σιγά σιγά. Αποκτήσαμε κάπου στις αρχές του Νοέμβρη έτσι ένα τελικό πρόγραμμα και πλέον βαδίζουμε κανονικά. Μάλιστα. 15 μελές λοιπόν, Γιώργος, πίσω σε σένα. Κάναμε και καταληψούλα μια εβδομάδα βαγβάτη. Ποια ήταν τα αιτήματά σας? Το βασικό αίτημα ήταν η πρώτη λυκείου για το νέο λύκειο που είναι εδώ σε όλους μας. Η δεύτερη και τρίτη λυκείου στήριζε τον αγώνα της πρώτης λυκείου. Το θέμα δεν ήταν ενδοσχολικό, δεν μπορούσε να το διευθετήσει ο κύριος Λαζαρίδης. Οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι σε σχολικά πλαίσια. Η κατάληψη ψηφίστηκε από τους μαθητές. Κάναμε ένα τακτά χρονικά διάστημα ψηφοφορία ώστε να γνωρίζουμε ποια είναι η γνώμη των μαθητών. Και στο τέλος είδαμε σε συνεννόηση με τον κύριο Λαζαρίδη. Οι μαθητές ψηφίσαν να ανοίξει. Ύστερα που όταν βλέπουμε ότι και τα υπόλοιπα σχολεία της Νέας Σμύρνης είχαν ανοίξει και εκείνα, δεν γινόταν να γίνει κάποια μαζική κινητοποίηση ώστε να επηρεάσουμε με κάποιο τρόπο ίσως και το Υπουργείο. Αλλά από τη στιγμή που τα υπόλοιπα σχολεία είχαν ανοίξει, δεν υπήρχαν κατάληψη άλλα σχολεία, ανοίξαμε και εμείς. Άρα πρακτικά τα αιτήματά σας ήταν ως προς το Υπουργείο, δεν είχαν να κάνουν άμεσα με το έκτο λύκειο. Και σταματήσατε την κατάληψη χωρίς φυσικά να υπάρχει κάποια λύση. Ήρθε κάποια λύση στα αιτήματά σας? Οπότε προστατεύσατε τους εαυτούς σας στο σχολείο και ίσως την πίεση χρόνου που μπορεί να έχετε λόγω της απώλειας μαθημάτων. Να πω μπράβο και να ευχηθώ την επόμενη φορά, όταν τα αιτήματα είναι στο Υπουργείο, να μην υπάρχουν και καταλήψεις ιδιαίτερες, γιατί τελικά οι μαθητές την πληρώνουν. Το Υπουργείο θα κάνει ό,τι νομίζει, με τα κονδύλια που νομίζει, με την πολιτική που νομίζει. Οπότε δεν φταίτε εσείς, δεν φταίνε οι δάσκαλοι και προφανώς εσείς την πληρώνετε στο τέλος. Γιατί θα πιεστείτε για τις ώρες που χάσατε και νομίζω το καταλαβαίνεις αυτό. Κάναμε κάποιες θυσίες, οι οποίες όμως δεν είχαν αποτέλεσμα τελικά. Κάνατε μεσοείς. Κάποιες θυσίες οι οποίες δεν είχαν αποτέλεσμα. Ναι. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι ο θεσμός της κατάληψης πρέπει να εγκαταληφθεί, αλλά ίσως να γίνεται μια διαμαρτυρία με όρους και τρόπους που να μην επηρεάζουν εσάς τους ίδιους. Δηλαδή από πλευράς κόστους όφελους είχατε και κόστους εσείς ίδιοι. Να ξαναγυρίσω σε εσάς, κύριε Λαζαρίδη, να ομορφύνουμε λίγο λοιπόν την εικόνα. Με πήγατε, είδα πάρα πολλά μέρη του σχολείου, είδα πάρα πολλές δραστηριότητες. Ας ξεκινήσουμε από την πολιτιστική. Να ακούσουμε και το κουδούνι λοιπόν, το οποίο είναι το σύμβολο ενός σχολείου.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την πολιτιστική σας δραστηριότητα. Είναι μεγάλη και έχει πολύ μεγάλη ποικιλία. Ναι. Πείτε μου. Για όλα αυτά τα χρόνια, πάρα πολλά πολιτιστικά προγράμματα, περιβαλλοντικά προγράμματα επίσης, καινοτόμες δράσεις, συμμετοχή του σχολείου μέχρι τώρα σε δύο προγράμματα κομμένιους, δηλαδή συνεργασίας σχολείων σε διευρωπαϊκό επίπεδο, συμμετοχή στους αγώνες επιχειρηματολογίας αντιλογίας του Υπουργείου Παιδείας και του Κέντρου των Δελφών για έκτη χρονιά, πέρυσι πέμπτη, έκτη, κάτι τέτοιο. Είναι η χρονιά που κέρδισε ο Μάρκος. Με, πώς το λένε, αποτέλεσμα πέρυσι ειδικά να κερδίσουμε την πρώτη θέση πανελλαδικά, που ήταν μια τρομακτική επιτυχία, θα έλεγα, του σχολείου. Πολύ μεγάλη διάκριση. Πολύ μεγάλη διάκριση. Συμμετοχή κάθε χρόνο σε όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις της περιοχής, της τέταρτης διεύθυνσης δηλαδή της Αθήνας. Με διακρίσεις, είδατε τα κύπελα. Ναι, ναι, βέβαια. Η μεγαλύτερη από αυτές, βέβαια, ήταν πριν 5 χρόνια, όταν πήραμε με την ομάδα μπάσκετ των κοριτσιών την τρίτη θέση πανελλαδικά στους τελικούς που γίνανε στην Κομωτινή. Αλλά και πάρα πολλές διακρίσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και στον αθλητικό τομέα. Οπότε τα παιδιά έχουν και τα ταξίδια τους, έτσι. Κάνουν ταξίδια στην Ελλάδα, μου είπατε, και κάποια ταξίδια στην Ευρώπη. Πολλά, βέβαια. Και πέρυσι, για να κάνω έτσι, να δώσουμε ένα παράδειγμα, γίνανε 3 ταξίδια στο εξωτερικό. Ένα στην Γαλλία, στα πλαίσια πολιτιστικών προγραμμάτων. Ένα στη Γαλλία, ένα στην Αγγλία. Πόσες μέρες, κύριε Λαζαρίδη, αυτά? 5 ημέρες εκδρομές. Και ένα στην Κωνσταντινούπολη. Είχαμε 3 ταξίδια. Φέτος η τρίτη λυκείου, είπαμε, θα πάει στην Βόρειο Ιταλία σε μια 7ήμερη εκδρομή. Το προσπαθούμε. Και βλέπω τα παιδιά είναι χαρούμενα το να συνδυάζει η εκπαίδευση και εκπαιδευτικά ταξίδια. Θα σας πούνε εδώ. Πες μου, αλλά νομίζω ότι πρέπει εξοφλώ την απάντησή σου. Πες μου. Ναι, γενικότερα όλες αυτές τις πολιτιστικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα οι εκδρομές, είναι ένα μέσο οι μαθητές να ξεφύγουν από την τεχνοκρατική εκπαίδευση, να κάνουν συλλογικές εκδρομές, δραστηριότητες. Και ιδιαίτερα, ας πούμε, φέτος, η τρίτη λυκείου που έχει το άγχος των Πανελληνίων, θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ξεσκάσουν, να φύγουν από όλο αυτό το άγχος. Μάλιστα, έχουμε πετύχει πολύ καλή προσφορά φέτος, γιατί είναι μεγάλη συμμετοχή από τους μαθητές, παρόλο τις οικονομικές δυσκολίες της εποχής. Θα το ρώταγα, αυτό δεν το έλαβες. Ναι, ναι. Ήταν πολύ καλές προσφορές. Πετύχαμε τιμή που δεν υπάρχει. Για να μην ηθώ τη διαφήμιση, τη γνωστή. Για 7 ημέρες εκδρομή στην Ιταλία είναι πάρα πολύ καλή. Είναι και η οικονομική συγκυρία τέτοια που οι τιμές, καταλαβαίνετε, ότι θα φθήνουν, έτσι. Ναι, ναι. Οπότε πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες και ο κόσμος όσο μπορεί να βρίσκει τις ευκαιρίες για να διασκεδάζει, αν γίνεται, την άσχημη οικονομική κατάσταση που περνάμε. Θα κρατήσω το λόγο αντίλογο λοιπόν που αναφερθήκατε και θα δώσουμε τώρα το λόγο στον Μάρκο τον Δεσποτίδη. Καλημέρα. Γεια σου Μάρκο, να πούμε ότι είσαι απόφοιτος του σχολείου, τελείωσες πέρσι με το μεγαλύτερο πολιτήριο του έκτου λυκείου. 19-8. Wow. Πες μου λίγο στο κομμάτι του λόγου αντίλογου, πρότευσες πανελλαδικά. Πες μου λίγο τι ακριβώς. Είναι ένας διαγωνισμός όπου τίθενται αντιμέτωπες δύο ομάδες, θα λέγαμε, 5 μέλη κάθε μία. Τίθεται ένα θέμα προς διαπραγμάτευση, το οποίο μπορεί να είναι οποιοδήποτε, είτε πολιτικό είτε πρακτικό. Ας πούμε, στο τελικό πέρυσι το θέμα ήταν αν η δημοκρατία πρέπει να ανέχεται τους εχθρούς της, που είναι και πάρα πολύ επίκαιρο στις μέρες μας. Βεβαίως. Και μετά τρεις ομιλητές από κάθε ομάδα να χτίσουν τις θέσεις της ομάδας τους, αντικρούν τις θέσεις της αντίπαλης ομάδας και κάνουν και μια σύνοψη τέλος του τελευταίου ομιλητής, ώστε να κατατοπίσει το τι έχει γίνει στο σύνολο του αγώνα. Ποιος βαθμολογεί, ποιος σας έκρινε, ποιος έκρινε ότι ήσουν ο καλύτερος? Υπάρχουν κριτές, συνήθως τρεις κριτές σε κάθε αγώνα, οι οποίοι είναι είτε καθηγητές, εκτεκτημένοι καθηγητές στον θεσμό αυτό σχολείων, αλλά και καθηγητές πανεπιστημίου πολλές φορές. Ο κ. Βουλιουδάκης, ο κ. Παγουλάτος, Πού έγινε αυτό, Μάρκο? Η πρώτη φάση έγινε σε ένα σχολείο στο Μηριά. Ενώ η δεύτερη φάση, η προημιτελική, διοργανώθηκε από το σχολείο μας για τρίτη χρονιά. Οπότε έπαιζες και εντός έδρας σε κάποιο, έτσι. Και η τελική γίνεται στην Παλαιά Βουλή. Α, είχαμε και στην Παλαιά Βουλή. Είναι υπέροχος χώρος. Ναι. Πάρα πολύ ωραίος χώρος και για τέτοιες δραστηριότητες σας φέρνει και λίγο το κοινοβούλιο. Ήταν και το θέμα για τη δημοκρατία και αν πρέπει να ανέχει τους άλλους της. Είναι και η κυρία Αρβελιέρα που μιλάει πάντα. Η κυρία Αρβελιέρα. Είναι πρόεδρος του Κέντρου Δελφών.
Και επίσης νομίζω αξίζει να σημειώσουμε ότι είμαστε το δεύτερο σχολείο, το δεύτερο δημόσιο που κερδίζει αυτό το θεσμό σε περίπου 10-12 χρόνια που υπάρχει. Όλες τις άλλες φωνές έχουν προτεύσει ιδιωτικά σχολεία. Είμαστε το δεύτερο δημόσιο. Συγχαρητήρια λοιπόν στο αυτό θα κολλήσουμε το Λίκιο Δανειών. Την πρόπερση μάλλον και πέρσι μας. Αυτό πρέπει να τονιστεί ότι είναι το, ότι το κερδίσαμε αυτό ένα δημόσιο σχολείο το οποίο με τις δυσκολίες που περνάει, που αναφερθήκαμε και όλα αυτά ανταποκρίθηκε και απέναντι σε σχολεία που διαθέταν και περισσότερο χρόνο και περισσότερο χρήμα και ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία και συγχαρητήρια. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι πέρα από την προσπάθεια των παιδιών όλα αυτά τα χρόνια ότι δίνουν όλο τους τον εαυτό οι τρεις καθηγήτριες, μια ομάδα που προπονεί να πούμε έτσι τα παιδιά και βέβαια να αναφέρουμε ονόματα, έτσι αναφέρουμε. Είναι η κυρία Αθανασοπούλου, η κυρία Χατζηγιανακού και η κυρία Φτούλη. Τις ευχαριστούμε βέβαια για μια ακόμη φορά. Έχουν δώσει κυριολεκτικά τον εαυτό τους στην προσπάθεια αυτή. Συγχαρητήρια λοιπόν και στις καθηγήτριες. Ήταν και παλαιότεροι μαθητές. Αυτό μπράβο. Τώρα φοιτητές που θυσιάζουν χρόνο από το δικό τους χρόνο για να βοηθήσουν να δώσουμε τις συμβουλές να στηρίξουν εμάς τα παιδιά που συμμετέχουν. Λοιπόν, μου έδωσες πάσα να πω ότι είσαι φοιτητής ιατρικής πρώτο έτος. Βέβαια, έχεις μπλέξει και εσύ δυστυχώς στις καταλήψεις. Δεν έχεις ξεκινήσει ακόμη. Το θέμα είναι ότι το σχολείο όμως έβγαλε έναν πάρα πολύ αξιόλογο μαθητή, ο οποίος μπήκε ιατρική στην Αθήνα. Καλή πρώτη χρονιά και εύχομαι να ξεκινήσει σύντομα για να δεις ως πόσο αυτά που έμαθες στο σχολείο σε κάναν να νιώθεις δυνατός να αντιμετωπίσεις μια πολύ δύσκολη και σημαντική επιστήμη όπως είναι η ιατρική. Μακάρι να αρχίσουμε σύντομα, όλοι αυτό ευχόμαστε σίγουρα. Εγώ θα ήθελα να ομολογήσω ότι σίγουρα, παρότι πολλές φορές ακούμε ότι μεγάλα σχολεία, εγώ και όλες έχουμε από την επαρχία τα προηγούμενα χρόνια, και ότι υπάρχει αυτό το κλίμα το μεγάλο, ότι δεν υπάρχει στενή σχέση υποτίθεται μεταξύ καθηγητών μαθητών. Εγώ το αντίθετο εντελώς εδώ, από τη στιγμή που ήρθαμε να αγκαλιάσαμε, με στηρίξαν όλοι οι καθηγητές και οι μαθητές. Δηλαδή και αυτό σε αναπτερώνει ψυχολογικά, σε βοηθάει στο δικό σου αγώνα, ειδικά στη γάμα λυκείου, όταν στέκει το καθηγητής δίπλα σου. Και μέσα από αυτό μπορείς και εσύ να πιστέψεις τον εαυτό σου και να γίνεις καλύτερα. Να γυρίσουμε πάλι λίγο στον Λυκειάρχη, τον κύριο Λαζαρίδη, να δούμε λίγο τα κονδύλια. Να δούμε λίγο διαχρονικά, να βλέπαμε λίγο την τελευταία πενταετία, πώς δυστυχώς φθήνουν τα κονδύλια τα οποία περνάνε μέσα από το Δήμο και τη Σχολική Επιτροπή και καταλήγουν στα σχολεία. Δεν θα σας ρωτήσω αν τα λεφτά φτάνουν, θα σας ρωτήσω αν πια τα ποσά είναι εξευτελιστικά αστεία ή όχι. Είναι οριακά. Είναι οριακά. Δηλαδή, να το πω έτσι, φτάνουν για τις βασικές, τις στοιχειώδεις ανάγκες του σχολείου. Ποια είναι η τάξη μεγέθους. Πολλές φορές δεν φτάνουν. Ποια είναι η τάξη μεγέθους. Ο διευθυντής με βάση την νομοθεσία διαχειρίζεται ένα ποσό της τάξης των 500 ευρώ κάθε φορά, κάθε μήνα να το πούμε έτσι. Εννοείται ότι σε κάποιες περιόδους οι ανάγκες είναι αυξημένες, όπως με την έναρξη του Σεπτέμβριο, όπου με τα 500 ευρώ πρέπει να τα φέρεις βόλτα. Δεν τα φέρνεις. Τι να πρωτοκάνετε με 500 ευρώ, αλήθεια, τι πρωτοκάνετε με 500 ευρώ. Τίποτα. Παίρνουμε τα βασικά υλικά για να ξεκινήσει το σχολείο, δηλαδή απουσιολόγια, κυμολίες, βιβλία απαραίτητα για την λειτουργία της κάθε χρονιάς. Και κάπου εκεί τελειώνουν τα χρήματα και από εκεί και πέρα, δυστυχώς, έχω μάθει να χρωστάω. Μάλιστα. Δεν χρωστούσα ποτέ στη ζωή μου, χρωστάω το ρόζι της φοιτητής Λυκείου. Να ολοκληρώσω λοιπόν αυτή την ερώτηση ρωτώντας το εξής. Μου δείξατε μία αίθουσα η οποία έκλεισε και μπήκαν δύο πινκ-πονκ. Ποιος πλήρωσε το κλείσιμο της αίθουσας? Πλήρωσε η Σχολική Επιτροπή, η προηγούμενη βέβαια, η μικρή εδώ, η τοπική. Στα 500 ήταν αυτό? Όχι, αυτά ήταν επιπλέον χρήματα, ήταν επιπλέον. Και έγινε σε μια εποχή που δεν υπήρχε αυτή η στενότητα, έτσι. Είχαμε κάποια άνεση παλιότερα, τώρα δεν υπάρχει πια. Δεν φταίει βέβαια ο Δήμος γι' αυτό, φταίνε τα κονδύλια που είναι μειωμένα, που φτάνουν από το Υπουργείο λόγω της γενικότερης κατάστασης. Οριακά νομίζω, οικονομικά τα σχολεία λειτουργούν οριακά. Μάλιστα. Ναι. Να γυρίσουμε λίγο στους γονείς, που η συνεισφορά σας φαντάζομαι ότι θα είναι και κάπου οικονομική. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Η συνεισφορά μας είναι στο να διεκδικήσουμε από αυτά τα λεφτά. Ακόμα, όπως είπα και πριν, ένα από τα βασικά ζητήματα που βάζαμε στις συναντήσεις που είχαμε και με εδώ ήταν το οικονομικό για τη λειτουργία του σχολείου. Οι γονείς, επειδή σαν σύλλογος εμείς και αναφέρθηκε στο καταστατικό, είναι να προστατεύσουμε τη δημόσια και δωρεάν παιδεία.
όταν θα αρχίσουμε να βάζουμε από την τσέπη μας, ανοίγουμε πόρτες που σιγά σιγά μπορεί να καταργήσουν αυτή τη δημόσια, έστω και στρεβλή όπως είναι σήμερα, δωρεάν παιδεία. Και κεντρικά, ας πούμε, το όργανο των γονέων, η απόφαση του είναι να μην δίνουν λεπτά για πάγιες και λειτουργικές ανάγκες των σχολείων. Τώρα, η βοήθεια που μπορούμε να κάνουμε είναι σε κάποια πολιτιστικά προγράμματα. Άλλωστε, οι γονείς φιλορροούν κάθε φορά με τις εκδηλώσεις που γίνονται και με τις εκδρομές και με τις μετοχές σε διάφορα. Δηλαδή, θα ήταν ένα πρόβλημα να ζητήσουμε από τους γονείς να συνεισφέρουν ακόμη παραπάνω. Τώρα, η εθελοντική εργασία είναι ένα ζήτημα που δεν έχει συζητηθεί. Καλό θα ήταν να ίσως σε ένα παρελθόν. Εάν δηλαδή αύριο το πρωί το σχολείο έχει μία ανάγκη για ένα βάψιμο ενός τοίχου και δεν επέρχεται συνεννόηση με τους αρμόδιους ή καθυστερούν για άλλους λόγους, κάποιος γονέας που γνωρίζει πώς θα βάψει ένα τοίχο δεν θα έρθει να τον βάψει? Θα έρθει και γίνεται και σε πολλά σχολεία. Αυτό και εδώ έχουμε την τύχη να είναι καινούριο το σχολείο, δεν έχει πολλές ζημιές. Αν πάμε στο διπλανό σχολείο, το 7ο γυμνάσιο, εκεί που είναι παλιό το κτίριο, εκεί υπάρχουν πολλά προβλήματα. Εκεί οι γονείς συνεισφέρουν, προσπαθούν και βάφουν και ό,τι τεχνίτες πηγαίνουν για τις πόρτες, για τα παράθυρα, πώς πάνε. Τα καλύπτουν έτσι. Οπότε θα ήσασταν διαθετημένοι να δώσετε και κόπο προσωπικό? Δεν είναι αυτός ο σκοπός του συλλόγου, να το διευκρινίσουμε αυτό. Ο σκοπός του συλλόγου είναι να διαφυλάξει αυτό που έχουμε και να είναι διεκδικητικός απέναντι στην πολιτεία και στον τύπο. Μάλιστα. Να δώσουμε τώρα λίγο το λόγο πάλι στον πρόεδρο του 15 μελούς, αν και θα το κουβεντιάσουμε όλοι παρέα. Έχετε ένα καινούργιο νομοσχέδιο λοιπόν, το οποίο φαντάζομαι θα έχει και εσύ μια εικόνα, όπως μια σαφέστερη εικόνα θα έχει και ο Λυκειάρχης. Ένα νέο λύκειο πρακτικά. Ένα νομοσχέδιο το οποίο δύο έτσι συγκεκριμένα σημεία να αναφέρουμε. Πανελλήνιες από την πρώτη Λυκείου. Θέματα τα οποία δεν θα είναι όλα από τα βιβλία. Θα είναι και από μια βάση δεδομένων, ίσως για να κρατηθεί και η αποστήρωση των θεμάτων στους υποψήφιους. Πώς σου φαίνεται όλη αυτή η καινούργια δημιουργία του νέου Λυκείου? Καταρχάς, να πούμε ότι για τους μαθητές πρώτης Λυκείου έχει πολλές επιπτώσεις, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα, και οικονομικά αλλά και μαθησιακά. Οι μαθητές αναγκάζονται να στρέφονται στην παραπαιδεία, στα φροντιστήρια, πολύ νωρίς, γιατί στην ουσία οι Πανελλήνιες που θα δίνουν από την πρώτη Λυκείου θα έχουν κάποιο συντελεστή, μικρό βέβαια, συντελεστή όμως, στην προσπάθειά τους να περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές αναγκάζονται σε πολλά μαθήματα πολύ πιο νωρίς και κάτω από αυτές τις συνθήκες οικονομικές, που όλο γίνονται και όλο και περισσότερο οξύνονται, να στρέφονται στην παραπαιδεία και να δίνουν και περισσότερα χρήματα. Όμως, επειδή οι οικονομικές καταστάσεις είναι δύσκολες, πολλοί μαθητές δεν θα έχουν αυτή τη δυνατότητα και θα αναγκάζονται να στρέφονται στην πιο τεχνική εκπαίδευση. Όλο και περισσότεροι μαθητές να πηγαίνουν στα ΕΠΑΛ. Πέρα του οικονομικού, το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι θα χρειάζεται το φροντιστήριο από την πρώτη Λυκείου, σαν ιδέα, πώς σου φαίνεται να κρίνονται οι μαθητές με μορφή εξετάσεων τρεις χρονιές, λίγο-λίγο την κάθε μία? Δεν μου φαίνεται αποτελεσματικό. Γιατί στην ουσία στην τρίτη Λυκείου που δίνει στις Πανελλήνιες, που κρίνεσαι, ο βαθμός σου κρίνεται πώς θα περάσει, ουσία δεν εξετάζει μόνο στην τρίτη Λυκείου. Χρειάζεται βάση από τις προηγούμενες χρονιές. Δεν χρειάζεται να εξετάζει επανειλημμένος μέσα σε τρεις χρονιές, να έχεις αυτό το άγχος να το περάσεις τριπλάσεις φορές. Μάλιστα. Κύριε Λαζαρίδη, εσάς το καινούργιο νομοσχέδιο που έχετε και καλύτερη εικόνα? Εγώ δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, να σας πω την αλήθεια, τις γνωρίζω κιόλας. Δεν έχω προλάβει να το μελετήσω. Εγώ έχω μία πάγια άποψη ότι η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο να απαγκιστρωθεί τελείως, να φύγει από το Λύκειο, να μην το επηρεάζει καθόλου. Mm-hmm. Φυσικά το καινούργιο νομοσχέδιο δεν είναι, ο καινούργιος νόμος μάλλον, δεν είναι νομοσχέδιο πια, δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Εμπλέκει σαφέστατα το Λύκειο με αποτέλεσμα όλα τα υπόλοιπα, παραπαιδεία, άγχη κλπ. Και ενδεχομένως τα παιδιά να μην είναι και ψυχολογικά προετοιμασμένα από την πρώτη Λυκείου να αντιμετωπίσουν πιθανότατα θεσμό πανελληνίων. Πιθανότατα. Εσύ λοιπόν που τελείωσες πρόσφατα και δεν μπήκες σε αυτή την λογική, πώς σου φαίνεται
το να ξεκινάς από πρώτη ηλικίου τους διαγωνισμούς οι οποίοι θα μετράνε και στην είσοδό σου στο Πανεπιστήμιο. Εντάξει, νομίζω κιόλας ότι δεν είναι κενδοσχολικά γίνονται, απλώς υπάρχουν και κάποια θέματα από την τράπεζα θεμάτων. Εγώ πιστεύω ότι όλες τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε πιο πολύ πλέον. Δηλαδή και το τωρινό έχει πολλά μειονεκτήματα και αυτό έχει κάποια μειονεκτήματα ή κάποια επιτερήματα. Για παράδειγμα, και το να κρίνεται ένας μαθητής σε 6 ημέρες, 6 εξετάσεις σε μια περίοδο 2 εβδομάδων, που μια νέα αρρώστια, οτιδήποτε, μπορεί να του στερήσει την είσοδο στη σχολή που θα ήθελε, ούτε αυτό είναι σωστό. Που δηλαδή και όλα έχουν μειονεκτήματα. Δηλαδή και το τωρινό σύστημα που γίνεται σε μία χρονιά εμφανίζει σημαντικά μειονεκτήματα. Οι γονείς τι λένε, θα αγχωθούν περισσότερο τα παιδιά? Οι γονείς. Και για το οικονομικό φυσικά. Θα αγχωθούν περισσότερο τα παιδιά, θα αγχωθούν περισσότερο οι γονείς, γιατί υπάρχει αυτό το ζήτημα. Αλλά είναι και ένα άλλο ζήτημα που θα ήθελα να το πω, ότι ξεκίνησε πολύ απότομα. Δηλαδή, κατευθείαν ψηφίστηκε το καλοκαίρι, ξεκινάμε από το Σεπτέμβριο η πρώτη ηλικίου. Χωρίς να έχει προετοιμαστεί, χωρίς να υπάρχουν οι καθηγητές, να έχουν. Δηλαδή, λείπαν κάποιες ώρες, όπως αναφέρθηκε πριν. Mm-hmm. Αυτή την ύλη που δεν θα προλάβουν να την καλύψουν και θα είναι μέσα στις πανελλήνιες το θέμα που θα μπει από το Υπουργείο, πώς θα γίνει αυτό? Ενώ δεν υπάρχει, ας πούμε, η υποδομή. Δεν υπήρχαν οι καθηγητές, δεν υπάρχουν τα χρήματα για τα αναλώσιμα, δεν υπάρχουν αυτά. Βάζουμε και τις εξετάσεις από πάνω και γίνεται δηλαδή, ανεβαίνει και το άγχος των γονιών και το άγχος των παιδιών. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους σας λοιπόν, και για το, και για το εκπαιδευτικό προσωπικό και για τους μαθητές, ναι, και για τους γονείς. Είναι μια καινούργια εμπειρία που θα δούμε πού θα καταλήξει. Ελπίζουμε να μην έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα σε αυτό, γιατί από διέστηση το λέω, αν ξεκινήσουν φέτος, γιατί υπάρχει και μια πληροφορία ότι ακόμα δεν είναι έτοιμη η τράπεζα θεμάτων, ότι να μην έχουμε κλάματα. Γιατί οι γονείς ήταν απροετοίμαστοι, δεν το γνωρίζουν ακόμα το νομοσχέδιο, το νόμο πώς θα εφαρμοστεί. Τα παιδιά δεν είναι ακόμα, δεν έχουν καταλάβει, ας πούμε, ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια διαδικασία. Το Ιούνιο που αν εφαρμοστεί αυτό, να μην έχουμε κλάματα. Οι γονείς είναι οικονομικά προετοιμασμένοι να ανταπεξέλθουν σε πολύ πιο υποχρεωτικό φροντιστήριο από την πρώτη ηλικίου? Όχι, δεν είναι. Το πρόβλημα υπάρχει σε όλους μας, ας πούμε, ότι δεν μπορούμε να... Εδώ δυσκολευόμαστε για τη μία χρονιά, ας πούμε. Τώρα, ξεκινώντας από την πρώτη, είναι αυτό που είπε και ο μαθητής πριν, ότι θα στραφούν και σε άλλες κατευθύνσεις και ίσως αυτός είναι και ένας στόχος του αυτού του νομοσχεδίου. Τι εννοείται σε άλλες κατευθύνσεις? Να πάνε στην τεχνική εκπαίδευση και στην τεχνολογική. Βέβαια και εκεί υπάρχουν άλλα προβλήματα που είναι πιο οξυμένα από ό,τι είναι εδώ πέρα. Δηλαδή καταργηθήκανε κάποιες ειδικότητες. Καταργηθήκανε κάποιες ειδικότητες και κάποια παιδιά μείναν και ξεκρέμαστα και οι επιλογές τους τώρα έχουν μειωθεί και ήταν και λίγο παρατημένο η τεχνολογική εκπαίδευση όλα αυτά τα χρόνια. Θα πρέπει να αναβαθμιστεί για να μπορέσει και το παιδί να την επιλέξει με ευχαρίστηση, να μην το κάνει από ανάγκη. Να το επιλέξει με ευχαρίστηση, να πάει να μάθει μια τέχνη, αλλά να την επιλέξει από μόνος του. Να μην μπαίνει σαν φραγμός από το οικονομικό ή ό,τι άλλο ζήτημα. Το πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν να έχουν τα ίδια δικαιώματα, είχαμε και προχθές την ημέρα των δικαιωμάτων των παιδιών και την ίδια αντιμετώπιση όλα τα παιδιά. Όχι τα παιδιά που έχουν να μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν και τα παιδιά που δεν έχουν να μείνουν αμόρφωτα. Σωστό. Και... Μάλιστα. Να το κλείσουμε σιγά σιγά, θα ολοκληρώσουμε με τον κύριο Λαζαρίδη. Πείτε μου λίγο, είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας στο σχολείο, λοιπόν τεχνολογικά ψηφιακά που βρίσκεται? Είδα δύο τρεις οθόνες μεγάλες έξω, είδα μια δραστηριότητα. Ναι, προσπαθούμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων. Έχουμε σχετικά καλό εξοπλισμό, υπάρχει πάνω το εργαστήριο της πληροφορικής με 12 σχετικά καινούργιες θέσεις, καινούργιους computers. Υπάρχουν τρεις μόνιμα εγκατεστημένοι προβολής με τις αντίστοιχες οθόνες. Έχουμε
Είμαστε εξοπλισμένοι η διοίκηση του σχολείου, δηλαδή οι υποδιευθύντριες, οι καθηγητές με αρκετούς κομπιούτερ οι οποίοι και χρησιμοποιούνται. Έχουμε μία οθόνη ανακοινώσεων, αυτό ίσως είναι πρωτοποριακό. Εμφανίζουμε εκεί κάποιες βασικές ανακοινώσεις για να μπορούμε. Wi-Fi έχει το σχολείο. Έχει Wi-Fi το σχολείο. Το οποίο είναι ανοιχτό συνέχεια ή το κλείνεται για να μην μπαίνουν από την αίθουσα. Είναι ανοιχτό συνέχεια, αλλά όχι για τους μαθητές. Λοιπόν, έχει κωδικό. Καθόλου για τους μαθητές, ούτε στα διαλύματα. Όχι, μόνο, μόνο για το μάθημα, αν χρειαστεί να μπουν στο ίντερνετ για κάποιο λόγο. Ούτε στα διαλύματα, δεν το κάνουμε αυτό. Υπάρχει στατή μόνιμη σύνδεση με το ίντερνετ μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Θα έλεγα ότι είμαστε καλά. Διαδικτυακή παρουσία το σχολείο, είπαμε ότι υπάρχει κάποιο site, ετοιμάζεται. Υπάρχει κάποιο site, όχι, υπήρχε κανονικά, απλώς είχε προβλήματα τεχνικά αυτή την εποχή και είναι υπό ανακατασκευή. Ενημερώνεται αυτό, εμπλουτίζεται, βάζεται υλικό. Ναι. Είναι, υπάρχει ο υπεύθυνος καθηγητής πληροφορικής, ο οποίος κατά καιρούς, όπως επίσης βάζει υλικό από διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου, αλλά κυρίως και πολλές φορές μπαίνουν και θέματα από μαθήματα. Δηλαδή μπαίνουν οι μαθητές και βρίσκουν ερωτήσεις, ασκήσεις κλπ. Νομίζω μετά το κομμάτι το τεχνολογικό που είναι απαραίτητο την σημερινή εποχή καλύφθηκαν πάρα πολλά πράγματα για την εικόνα του σχολείου, για τη δραστηριότητα του σχολείου. Εγώ να ευχαριστήσω καταρχήν τον πρόεδρο του 15 Μελούς. Καλή συνέχεια, θα σου πω από τώρα καλή εκδρομή, αν και έχετε και άλλα πράγματα μέχρι τότε. Τον Λυκειάρχη και Λαζαρίδη ευχαριστούμε για την φιλοξενία και για το χρόνο σας. Καλά. Τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και τον γιατρό. Καλή αρχή και καλές δυσκολίες και καλή δουλειά και καλό έργο. Η επιστήμη σου είναι πάρα πολύ σημαντική τη σημερινή εποχή. Δημήτρης Πετρόπουλος από την διαδικτυακή τηλεόραση της Νέας Μύρνης, nstv.gr.